Τσίκνισμα και διασκέδαση και φέτος έγιναν ένα στο Ηράκλειο, το οποίο ξεχύλισε από κόσμο, που είτε με ολόκληρες στολές είτε μόνο με ένα αξεσουάρ τίμησαν το έθιμο όχι μόνο του τσικνίσματος, αλλά και της αμφίεσης. Έχουμε εντυπωθεί ο συνοδός της τραγουδίστριας. Η κόρη της είναι τραγουδίστρια. Ναι, έχει τραγουδίστρια και έχουμε εντυπωθεί βοηθός της και συνοδός. Και τώρα τσικνοπέμπτη έτσι αποφασίστε να γιορτάσει. Οικογενειακά, ναι. Και του χρόνου. Παπάει και όλοι. Ζευγαράκι. Ζευγαράκι. Και στη ζωή και στο παραμύθι. Και σήμερα τσικνοπέμπτη ήρθατε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. Βεβαίως, ναι. Σταθερή. Σταθερή και εδώ. Να δούμε και τον κόσμο κάτω, να κουνηθούμε στους ρυθμούς, όλα. Εγώ είμαι Spider-Man, ναι, μαζί με μια πάπια που κυκλοφορώ. Σε πολλές γωνιές του κέντρου της πόλης, οι αποκριάτικοι ρυθμοί ως άκουσμα και η μυρωδιά από το τσίκνισμα αποτελούσε μια επαναλαμβανόμενη εικόνα, με κύριο χαρακτηριστικό το κέφι, είτε με πιο παραδοσιακούς τόνους όπως το γαϊτανάκι, είτε με πιο ευρωπαϊκούς, ή ακόμη και με πιο πομπόδεις. Πλημμύρισε από κόσμο το Ηράκλειο και την Τσικνοπέμπτη όλοι κινούνται σε εξέφρενους ρυθμούς μαζί με τις πλούσιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο του Ηρακλείου. Μα είμαι βασιλιάς του Ηρακλείου εδώ πέρα φέτος. Τι να κάνουμε, κάποιος έπρεπε να είναι. Όπως κάθε Τσικνοπέμπτη στην πόλη, μυρίζει, έχει κόσμο. Φαντάζομαι θα πολλαπλασιαστούν. Ήρθαμε με τα παιδιά μας βασικά να κάνουμε μια βόλτα. Εντάξει, ήσυχα. Έτσι ελπίζουμε. Το κέφι στο κέντρο του Ηρακλείου κράτησε από τις απογευματινές ώρες μέχρι και αργά τη νύχτα. Με όσους αποφάσισαν να συμμετέχουν και φέτος στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης, να φεύγουν ευχαριστημένοι και έχοντας περάσει κάποιες ώρες χαράς, διασκέδασης, μακριά από τις σκοτούρες της καθημερινότητας. Από Κύπρο είμαι και ήρθα εδώ. Έφυγα από τη Λεμεσό και ήρθα εδώ. Για να διασκεδάσετε τις Τσικνοπέμπτη εδώ απόκριες. Να διασκεδάσουμε εδώ τις απόκριες. Πώς σας φαίνεται το Ηράκλειο? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Καλά είναι, εντάξει, ωραία. Με τα παιδιά κάτω, μια χαρά. Όλα καλά. Προλάβετε να τσικνίσετε? Ναι, εννοείται. Δεν φαίνεται. Περνάμε τέλεια, είναι φανταστικά. Αυτό που γίνεται φέτος στο Ηράκλειο είναι χαμός. Να ξαναγίνει, να γίνεται πάντα. Love you.